Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ακόμη ένα unboxing, το οποίο το πακέτο που θα ανοίξουμε έρχεται από Κίνα απευθείας. Ήρθε με eBay, δεν το βάζω στα eBay unboxing, αν και δεν ξέρω πώς θα το φτιάξω μέχρι να έρθει η ώρα να το δείτε. Είναι λίγο διαφορετικό από ό,τι σας έχω συνηθίσει, είναι υψηλού κόστος το συγκεκριμένο και τα δύο αυτά, βασικά έχει δύο πραγματάκια μέσα, κοστίζουν 100 ευρώ, είναι ότι πιο υψηλό έχω πάρει από eBay μέχρι τώρα. Ένας φίλος μου ήθελε πάρα πολύ να αγοράσει ένα ρολόι ακριβίας για να δείχνει παλμούς καρδιάς, να του δείχνει στην προπόνηση διάφορα πραγματάκια χρήσιμα για αυτόν, όπως χιλιόμετρα, αποστάσεις, οτιδήποτε χρησιμοποιεί στην προπόνησή του. Και έτσι έψεξε, μου βρήκε αυτό το ρολόι που θα δείτε, γιατί για ρολόι πρόκειται, το οποίο ο τίτλος του είναι Waterproof Smart Waterproof Smart Wrist Watch Fitness Sleep Heart Rate Monitor Activity Tracker. Wow, τεράστιος τίτλος. Δεν είναι κάποιες γνωστής εταιρείας, είναι no name από ό,τι βλέπω. Δεν είναι κάποιες γνωστής εταιρείας, γι' αυτό και το κόστος παραμένει χαμηλό. Έχει γύρω στα, να σας πω ακριβώς αυτή τη στιγμή που βλέπω, κάνω το βίντεο, η τιμή του είναι 42 ευρώ, με δωρεάν μεταφορικά φυσικά έρχεται. Και είναι ένα ρολόι, όπως σας είπα, κυρίως για κολύμβηση και κυρίως για ασκήσεις οι οποίες πρόκειται να γίνουν στο νερό και όχι μόνο. Πάμε να δούμε, πήρε δύο ρολόγια, ένα για αυτόν και ένα γιατί ήθελα να το κάνει δώρο σε κάποιον και βασικά του το παρήγγειλα εγώ επειδή δεν μπορούσε αυτός, οπότε του λέω πριν να το δώσω μάλλον θα το δείξω. Μου λέει είναι ελεύθερα, έχει χρησιμοποιήσει το ένα να το δεις κιόλας, οπότε πάμε να δούμε το πακέτο, να μην καθυστερούμε και τρώμε το χρόνο μας τζάμπα. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες σχετικά αν ψάχνετε κάτι φθηνό οικονομικό, βέβαια υπάρχουν και ακριβές προσφορές. Σκέφτομαι και εγώ να αγοράσω κάποια στιγμή κάτι ανάλογο, αλλά όχι ακόμη. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες, σας είπα, τόσο από Κίνα, τόσο και από Ευρώπη. Η τιμή βέβαια των ευρωπαϊκών προϊόντων, βέβαια, εντάξει, η ποιότητα είναι διαφορετική σίγουρα, αλλά είναι τεράστια, ας πούμε με 50 ευρώ. Δεν παίρνεις, αν και νομίζω το βρήκα και πιο οικονομικά το μοντέλο αυτό. Τέλος πάντων, με 50 ευρώ δεν παίρνεις μάρκες ρολόι που να δείχνει τόσο πολλά πράγματα. Νομίζω τουλάχιστον. Αυτά εδώ είναι τα ρολόγια και τα δύο είναι ακριβώς τα ίδια νομίζω. Δεν θυμάμαι όμως με τι χρώμα πήρα το Contralan. Πρέπει να με το σχέδιό του, γιατί βγαίνει σε διάφορα χρώματα. Θα σας βάλω το link στην περιγραφή για να το δείτε. Είναι ακριβώς πανομοιότυπα τα ρολόγια. Το κουτάκι δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Smart Sport Watch λέει από κάτω. Από το πλάι βασικά, είναι πανομοιότυπα τα κουτιά και θα ανοίξουμε, συνδέεται με Android και iOS Phone. Το μεγάλο μου παράπονο είναι ότι δεν βρίσκω εύκολα προϊόντα που να συνδέονται με Windows Phone και είναι ένα πράγμα που με συναχωρεί γιατί χρησιμοποιώ Windows Phone. Αλλά τέλος πάντων, γιατί σας είπα σκέφτομαι να πάρω κι εγώ κάποια στιγμή ένα και είναι ο κύριος λόγος που με κρατάει και ακόμα δεν έχω αγοράσει κάτι παραπλήρως, κάτι σχετικό. Πάμε να δούμε το ρολόι πώς είναι, ας το ανοίξουμε. Μέσα, είδαμε το εξωτερικό, εντάξει δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο, πάμε να δούμε μέσα πως είναι. Να σας πω την αλήθεια, εγώ προσωπικά αποφεύγω να παίρνω υψηλού κόστους προϊόντα από το eBay, αλλά το συγκεκριμένο ήταν παραγγελία, οπότε εντάξει. Και έρθει και σχετικά γρήγορα, η προθεσμία έλεγε από 15 έως 2, βασικά είχε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και έρθει σχετικά πολύ γρήγορα το συγκεκριμένο ρολόι, μέσα στα όρια. Και πάμε να δούμε λίγο, καταρχήν πρώτα απ' όλα να σας πω λίγο στα γρήγορα πριν να ανοίξω να το δούμε αναλυτικά τι έχει τι δεν έχει και να το ανοίξουμε κιόλας. Είναι αδιάβροχο, έχει μέσα ένα ρολόι, θα δούμε έχει φορτιστεί και καλωδιάκια νομίζω για να το φορτίζουμε. Η φόρτισή του σύμφωνα με τις πληροφορίες που παίρνω κρατάει 7 μέρες περίπου, κάτι το οποίο είναι υπερβολικά καλό αν ισχύει για 7 μέρες. Επίσης έχουμε, η οθόνη του είναι touch, capacity 128x128 pixels στην 1,5 ίντσα μέγεθος. Έχει λουράκι σιλικόνης. Η μπαταρία του είναι 180 mAh. Λιθίων ιόντων τα στοιχεία που έχει μέσα η μπαταρία. Η βάση είναι μαγνητική γιατί έχει μια βάση που το φορτίζεις. Πολύ ωραίο. Δεν μπαίνει δηλαδή στην πρίζα το ρολόι. Απλά κάθεται πάνω σε μια βάση. Θα τη δούμε και αυτή είπαμε. LCD capacitive touch είναι η οθόνη του. Επίσης έχει, μετράει τους παλμούς της καρδιάς, έχει μέσα modes κολύμβησης που να μπορείς να βάλεις διάφορα, αν κάνεις πεταλούδα, ύπτιο, γενικά δεν ξέρω τι άλλα είδη υπάρχουν κολύμβησης, γενικά για διάφορα είδη κολύμβησης, freestyle, breaststroke και whatever, έτσι όπως γράφει μέσα. Λέει ότι έχει premium aluminum alloy cell, το γύρω γύρω του είναι από αλουμίνιο, πρέπει να κατά πόσο ισχύει αυτό θα το δούμε.
και το μενού του δεν έχει, έχει αρκετές γλώσσες μέσα για να περαστεί. Έχει παιδόμετρο, μετράει τα βήματα, θερμίδες, απόσταση. Έχει sleep monitoring που σου νομίζω καταγράφει όταν κοιμάσαι κάποια στοιχεία όπως τους παλμούς καρδιάς και κάποια άλλα πραγματάκια για να τα βλέπεις στο κινητό σου. Έχει πολλά πράγματα. Για τα λεφτά του έχει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα θα μου πεις, αξίζει. Εγώ να σας πω την αλήθεια, θα το δούμε και περιμένω το παιδί το οποίο, στο οποίο θα πάει το ρολόι να μου πει την εμπειρία του για να δω αν θα αγοράσω κι εγώ κάποιο. Στο σχέδιο θα το χρησιμοποιήσω σαν περιμετώζω όπως καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι αυτό εδώ. Προφανώς είναι το ρολόι και μέσα έχουμε ένα quick start guide για γρήγορων οδηγιών, πώς να ανοίξεις το ρολόι, το καλωδιάκι που έχει μέσα, τι περιλαμβάνει, την οθόνη στα γρήγορα τι έχει, νομίζω θα το χρειαστούμε, γενικά σε τέτοια προϊόντα δεν το πετάς το, το φυλάδιο. Qualified Certificate, η εγγύηση εδώ πέρα. Βέβαια το θέμα είναι ότι εάν δεν πάει καλά θα πας στην Κίνα να το βρεις, να βρεις την εγγύηση, γενικά είναι λίγο, ναι, το θέμα της εγγύησης είναι μεγάλο στα συγκεκριμένα προϊόντα, γι' αυτό και αποφεύγω πολύ ακριβά προϊόντα. Ένας από τους λόγους που αποφεύγω πάρα πολύ ακριβά προϊόντα είναι γιατί εάν πάθει κάτι δεν ξέρω σε ποιον να απευθυνθώ, οπότε πάει χαράμι. Και συνεχίζουμε, το ρολόι θα το ανοίξω στο τέλος, να δούμε τι άλλο έχει το κουτάκι μέσα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο έρχεται με δύο λουράκια. Τι λες τώρα, πολύ καλό, εγώ περίμενα μόνο το ένα. Με μαύρο και με γκρι λουράκι. Νομίζω υπάρχει και με κίτρινο, θα σας γελάσω βέβαια. Να δω λίγο, επειδή έχω παράλληλα ανοιχτό να δω και πώς είναι. Έχει και με κίτρινα λουράκια. Γενικά το κίτρινο μπορώ να πω ότι μου άρεσε περισσότερο. Έχει ξυπνητήρι επίσης βλέπω να συμπληρώσω. Έχει και Bluetooth version 4.0. Είναι αδιάβροχο level IP68. Δεν ξέρω πώς πάνε τα level στην, στα συγκεκριμένα. Επίσης έχει μέσα ένα καλώδιο USB charge, το οποίο το βλέπετε είναι mini USB σε USB, το οποίο συνδέεται πάνω στη βάση, η οποία βάση είναι αυτή εδώ, ιδιαίτερα απλή, πλαστική είναι, ελαφριά, έχει εδώ πέρα τα δύο πινάκια φόρτισης, να σας τα δείξω. Γενικά έχετε προσέξει ότι έχει ένα θέμα στο zoom συγκεκριμένη κάμερα. Αν σκεφτεί να ζουμάρει. Τέλος πάντων, για να μην καθυστερούμε. Και έχει και ένα μαγνητάκι εδώ πέρα νομίζω στο οποίο κουμπώνει η βάση. Στα βάλουμε στην άκρη αυτά. Και ας περάσουμε στο ρολόι, αρκετά ελαφρύ. Το κυρίως σώμα του ρολογιού. Έρχεται με ένα προστατευτικό το οποίο δεν είναι τόσο προστατευτικό από ό,τι φαίνεται από πάνω γιατί έφυγε μπαμ μπαμ. Και έρχεται μέσα σε ένα αφρολέξ τύπου θα το έλεγα για να γλιτώσει το σοκ γύρω γύρω. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το ρολόι. Να σου πω την αλήθεια, φαίνεται πολύ πιο μεγάλο μέσα στο site. Φαίνεται πολύ πιο μεγάλο, είναι αρκετά μικρό. Δηλαδή να σας δείξω το δικό μου, το οποίο είναι ένα Edifier της Casio. Είναι πολύ πιο μικρό, αρκετά πιο μικρό από το δικό μου. Γενικά, αν έχετε μικρά χέρια, θα είναι κυριλέ, θα είναι ωραίο. Επίσης, βλέπω ότι μένουν αποτυπώματα πάνω στο δακτύλιο. Στην οθόνη δεν ξέρω κατά πόσο. Ελπίζω να έχει φόρτιση για να το δούμε. Τα λουράκια μπαίνουν πάνω κάτω. Να δούμε τη βάση. Εδώ πέρα βλέπετε από κάτω έχουμε τα πινάκια. Και πώς, σου δείχνει πώς να το βάλεις βασικά. Και επάνω η οθόνη έχει χωρισμένο σε κύκλο των 60 σημείων που σημαίνει ότι είναι για την ώρα. Χωρισμένος, πάμε να δούμε τώρα να μπει, θα κάτσει. Λοιπόν, ορίστε κουμπώνει πάνω, κάνει κλακ. Μάλλον αυτό το μεταλλικό ήταν για να κουμπώνει πάνω και να το κρατάει σταθερό. Μπαίνει και φορτίζει προφανώς. Ελπίζω να έχει λίγο ενέργεια μέσα. Να σας δείξω λίγο γιατί μόλις το έβαλα να φορτίσει μπαμ μπαμ άνοιξε μόνο του, δεν έχει κουμπί, δεν έχει κάποιο πλήκτρο. Ας το δείξω λίγο καλύτερα. Νομίζω, ελπίζω να φαίνεται. Οπότε ανοίγει με τη μία αυτόματα μέσα σε ένα δευτερόλεπτο με το που μπήκε στο ρεύμα άνοιξε το ρολόι, δεν έχει κάποιο πλήκτρο προφανώς γιατί είναι αδιάβροχο, οπότε δεν ξέρω πώς το μονώσουν, τι να σας πω. Αυτή εδώ είναι η οθόνη του, ασπρόμαυρη φαίνεται. Δείχνει ότι φορτίζει, η μπαταρία του είναι άδεια.
Λοιπόν, έχει κάποια διαγνωστικά στην αρχή για να σου δείξει ότι, να τσεκάρεις ότι δουλεύει καλά. Ανοίγουμε, έχει Bluetooth, βέβαια όσο βοηθάει η κάμερα. Έχει ένα ανθρωπάκι εδώ προφανώς. Πρέπει να είναι οι πληροφορίες σου για να το περάσεις μέσα. Έλα, αρκετά καλό. Έχει το contrast, να το κλείσεις, μπορείς να το σβήσεις κιόλας από εδώ πέρα. Κάνεις slide στο πλάι και γυρνάς πίσω. Έχει το Bluetooth, μπορείς να το ανοίξεις ή όχι, να το ξεκλειδώσεις, να το κλειδώσεις, να είναι κλειστό, να μην συνδέεται με το κινητό σου. Εδώ πέρα συνδέεις όλες τις πληροφορίες. Δεν θα το ρυθμίσω εγώ γιατί προφανώς θα ρυθμιστεί πάνω στο setup του φίλου μου. Τι άλλο έχει εδώ πέρα, είπαμε να κλείνει contrast, ανανέωση. Για να δούμε το contrast. Έχει πιο δυνατό contrast. Λοιπόν, επίσης είναι όταν είσαι σε φως, σε υψηλή φωτεινότητα, να μπορείς να το βλέπεις όσο καλύτερα γίνεται. Πιστεύω να φαίνεται. Ας το βάλω στο κέντρο. Λοιπόν, γυρνάς πίσω. Έχει το λειτουργικό. Γενικά είναι πάρα πολύ απλό. Το συγκεκριμένο συνδέεται πάνω στο κινητό. Τώρα το τι δείχνει ακριβώς. Πρέπει να γίνει όλη η ρύθμιση, σας είπα. Είναι αρκετά απλό. Δηλαδή στην ουσία όταν το έχεις στο χέρι σου δεν θυμίζει. Βασικά να δούμε από εδώ πέρα. Εντάξει, εδώ μπαίνεις μέσα πάλι. Δεν θυμίζει ακριβό ρολόι, να πω την αλήθεια. Ναι, είναι αρκετά απλό ρολόι. Για 50 ευρώ δεν σου λέει ότι κάνει και 50 ευρώ, το συγκεκριμένο δίνει την αίσθηση ότι είναι πολύ πιο φθηνό, πιο cheap. Αλλά εντάξει, ελπίζω μόνο να βολέψει για τη δουλειά που το χρειάζεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω, να σου πω, η αίσθησή του μου φαίνεται, δεν είναι και τόσο τρομερό. Τώρα, να σας πω περί ορέξεως, έχω δει ότι με αυτό βασικά μπορείς να κάνεις κλήσεις. Βλέπω ότι σου δείχνει εδώ πάνω διάφορα πραγματάκια ανάλογα με το πώς το ρυθμίσεις. Βάζεις το παιδόμετρο, βασικά εδώ και τα βήματα και τις ασκήσεις. Πατάς εδώ πάνω. Λοιπόν, γενικά είναι λίγο περίεργο. Βλέπω ότι μπορείς να το συνδέσεις και στο τηλέφωνο και να απαντάς σε κλήσεις. Βέβαια το θέμα είναι ότι πρέπει να το συνηθίσεις και πρέπει να το ρυθμίσεις όλο αυτό. Σας είπα, είναι κάτι που δεν θα το κάνω εγώ γιατί θέλω να το κάνει το άτομο το οποίο θα το πάρει στα χέρια του, να το ρυθμίσει πάνω σε αυτόν. Έχει ξυπνητήρι, είπαμε, ρολόι, μηνύματα βλέπεις από εδώ πέρα όταν σου έρχονται από το κινητό. 1, 2, 3, προφανώς πρέπει να το ενεργοποιήσεις κάθε φορά έτσι για να μπορέσεις να μπεις μέσα. Μια μικρή παρατήρηση, γιατί θα ήμουν άδικος για το συγκεκριμένο ρολόι, επειδή όταν πιάνεις κάτι πρώτη φορά στα χέρια σου δεν είσαι τόσο εξοικειωμένος με αυτό. Ζουμάρ καλό μου. Όταν το γυρνάς, καταρχήν μπαίνεις μέσα στο μενού του. Όταν το γυρνάς προς τα κάτω, βλέπεις τα βήματά σου που κάνεις εδώ πέρα, τις θερμίδες που έχεις κάψει. Ελπίζω να φαίνονται. Λοιπόν, οπότε καθώς το γυρνάς προς τα κάτω, βλέπεις τους παλμούς της καρδιάς σου. 114-142, οτιδήποτε, αυτό είναι το πιο χρήσιμο βασικά που χρειάζεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Επίσης βλέπεις το στυλ προπόνησή σου, ανάλογα με το τι έχεις βάλει. Βάζεις ξυπνητήρια, ρολόγια, ώρες, κατάσταση ύπνου, οπότε όπως καταλάβατε έχει αρκετά περισσότερα πραγματάκια από ό,τι είδα την πρώτη φορά το πιάσα στα χέρια μου. Λοιπόν, πέρασε καιρός όπως καταλαβαίνετε από την ώρα που έκανα το unboxing και την ώρα που κάνω το μοντάζ. Μια τελευταία παρατήρηση προσθήκη στο βίντεο είναι αυτό. Και μετά από πληροφορίες, γιατί μου στείλε μήνυμα το παιδί του οποίου πήρα το ρολόι και μου είπε ότι τελικά με το που μπήκε στο νερό αυτό πέθανε εντελώς. Και μου έκανε εντύπωση γιατί υποτίθεται ότι ήταν και ρολόι το οποίο ήταν για κολύμβηση και καλά. Η τιμή του τσέκαρα τώρα που βλέπω τα link ξανά έπεσε αυτή τη στιγμή γύρω στα 32-33 ευρώ από τα 50 που είχε. Γενικά δεν είναι και ότι καλύτερο, τελικά αποδείχθηκε μούφα. Οφείλω να σας το πω, εγώ προσωπικά δεν θα τα αγόραζα για μένα.
έκανα την αγορά αυτή για φίλο, τελικά απογοητεύτηκε, αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον βλέπεις, παθαίνεις και μαθαίνεις βασικά. Λοιπόν, αυτό ήταν, ελπίζω να ήταν κατατοπιστικό, γιατί ξέρω ότι πολλοί σκέφτεστε να αγοράσετε τέτοια ρολόγια. Εγώ προσωπικά να σας πω την αλήθεια, τώρα τζαχαρώνω πάρα πολύ το Mi Band το 2, θα βγει σε λίγο καιρό και περιμένω βασικά να βγει, να πέσει τιμή του για να το χτυπήσω. Οπότε μάλλον προς τα εκεί θα τίνω εγώ προσωπικά. Check Tech Now, Κώστας, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας παιδιά!